Πήγαμε στο νοσοκομείο, είδαμε το σύλλογο και τη διοίκηση. Υπάρχει μια, αν θέλετε, προσπάθεια του προσωπικού να κρατήσει το επίπεδο της υγείας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, παρότι έχει εγκαταλειφθεί από τις μνημονιακές πολιτικές, καθώς η υποχρηματοδότηση, καθώς το 5% του ΑΕΠ διατίθεται για δαπάνες υγείας, όταν στις χώρες της Ευρώπης είναι πάνω από 7,5% του καθάριστου εγχώριου προϊόντος. Πόσο μάλλον όταν το εγχώριο προϊόν έχει βυθιστεί λόγω της υφεσιακής πολιτικής της τελευταίας 7 ετίας. Όπως επίσης και η υποστελέχωση του συστήματος με προσωπικό το οποίο θα στηρίξει τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, οι εργαζόμενοι δίνουν το καλύτερο εαυτό τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση η οποία υπάρχει. Υπήρξαν ανησυχητικά μηνύματα τα οποία μας εξέπεμψε ο διοικητής, ότι στα πλαίσια το 2017 θα γίνουν νέοι οργανισμοί και οργανογράμματα και ότι κάποιες υπηρεσίες, κάποιες κλινικές θα μεταφερθούν σε επίπεδο περιφέρειας, στην Κοζάνη ή όπου αλλού, το Λεμαΐδα κτλ. Παράδειγμα μας είπε ότι τα χειρουργεία, τα βαριά ή τα μέτρια και πάνω θα γίνονται στην Τολεμαΐδα και ότι εδώ απλώς θα λειτουργούν σαν εξωτερικά ιατρία κτλ. Είναι αυτό στα πλαίσια της συγχώνευσης των νοσοκομειακών μονάδων, από 135 νοσοκομεία να μείνουν 85, καθώς επίσης και από τα 200 νοσηλευτικά και ιατρικά τμήματα να μείνουν περίπου στα 1400. Άρα και εκεί υπάρχουν οι συγχωνεύσεις που θα αποδώσουν οικονομίες μεγέθους.